Μια χαρά φίλοι και φίλες, σήμερα θέλω λίγο να ασχοληθώ με την προφητεία του Αγίου Κοσμάτου του Λου για τον Πάπα να καταράζεται, γιατί αυτός θα είναι η αιτία του κακού, από την οποία δηλαδή αιτία θα προέλθει ο καταστροφικός πόλεμος, ο αναμενόμενος καταστροφικός πόλεμος, ο οποίος ασφαλώς και θα συνταράξει όλη την οικουμένη. Λοιπόν, έκτοτε πιστεύω και πριν από εμάς, πολλοί χριστιανοί, ορθόδοξοι, είχαν το νου τους στον κάθε Πάπα να δούνε ποιος από όλους θα εκπληρώσει αυτή την προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού. Λοιπόν, πολλά λέγονται για την 23η του Σεπτέμβρη σαν ημερομηνία η οποία πολλοί περιμένουν να γίνουν διάφορα γεγονότα. Εμείς φίλοι μου δεν θα επικεντρωθούμε στα γεγονότα που πιθανώς να γίνουν ή να μην γίνουν. Εμείς οφείλουμε και πρέπει να έχουμε στραμμένα τα μάτια μας και τα αυτιά μας στη συνάντηση του Πάπα με τον Ομπάμα στις 23/9, γιατί εκεί βέβαια πρέπει να δούμε τι θα υποθεί, τι θα γίνει, εκτός πάλι αν έχουν κάποιο χειραγωγημένο γεγονός, ώστε να εντυπωσιάσουν πάλι την ανθρωπότητα, είτε με το καλό είτε με το κακό τρόπο, δηλαδή με κάποια καταστροφή είτε με κάποια ενέργεια η οποία ασφαλώς και θα εντυπωσιάσει με το καλό τρόπο, δηλαδή μια μεγάλη δωρεά, κάτι. Πάντως, να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί υπάρχει ένα έτσι σημαδιακό, δεν θα το λέγα, πάλι κατά κάποιο τρόπο στημένο φαίνεται γι' αυτό, αλλά θα το πω για να το γνωρίζετε κι εσείς, ότι ο Πάπας είναι ο νούμερο 266 στη σειρά Πάπας, ο οποίος, φίλοι μου, ακούστε, συναντάται την 266η ημέρα του χρόνου, η 23/9, δηλαδή το Σεπτέμβριο είναι η νούμερο 266 ημέρα του χρόνου και λένε ότι συγγνώμη, κατά την 266η ημέρα είναι, ας το πούμε, ο οικής ενός ανθρώπου, τότε γεννάται κατά φυσικό τρόπο, δηλαδή περίπου αυτή είναι η σωστή ημέρα. Δηλαδή 3 φορές το 266 κάπου οδηγεί σε κάποιο σατανικό νούμερο, κάτι ίσως θέλουν να γεννηθεί από αυτή την συνάντηση. Πάντως σίγουρα δεν είναι καλό, δεν είναι καλό και πρέπει να έχουμε το νου μας. Βλέπετε ότι πολλά κακά δυστυχώς γεννούνται από τις βλασφήμιες, ας το πούμε, κατά του Αγίου Πνεύματος. Είναι ό,τι χειρότερο εξοργίζει το Θεό, είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος και αυτό λέει ο Χριστός μας ότι δεν συγχωρείται αυτή η αμαρτία. Όλοι συγχωρούνται, αυτή δεν συγχωρείται η αμαρτία. Και όπως γνωρίζετε, η αίρεση είναι η βλασφήμια του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε τον Πάπα Φραγκίσκο είχε αναλάβει έναν ρόλο πνευματικού πλανητάρχη, να ηγηθεί μιας κινήσεως του οικουμενισμού, της πανθρησκείας και τώρα τελευταία σχάτους και του κλίματος. Έχουν βρει εκεί πέρα και πατάνε. Λες και ο πλανήτης Γης τους ανήκει. Ξεχνάνε όμως ότι ο διοκτήτης είναι αυτός που τον έβλεψε τον κόσμο αυτόν, δηλαδή ο Θεός. Και όλοι εμείς είμαστε ανάξιδούλοι του. Δυστυχώς δεν το βλέπουν έτσι. Νομίζουν ότι ο πλανήτης Γη είναι εδώ η ζωή μας, ενώ είναι εξορία. Δεν είναι ζωή εδώ, εδώ είναι εξορία και προς τα άνω πρέπει να κοιτάμε όλοι. Να δούμε λοιπόν τι θα βγει κακό και αν θα εκπληρώσει ο Πάπας Φραγκίσκος την προφητεία του Αγίου Κοσμάτου του Λου,
για το γενικό πόλεμο, ως αιτία του κακού ευχόμαστε βέβαια να μην γίνει αυτό και να μην συμβεί τίποτα. Γεια χαρά φίλοι μου και ο Θεός μαζί σας.